Είναι σαν τις πόρτες του κεφύγει, ρε άνθρωπέ μου. Ταλαιπωρία από τα ξημερώματα. Όλη η ζωή μας σε αυτή τη χώρα ταλαιπωρία είναι, αλλά δεν θέλω να πω κακές λέξεις. Η ώρα είναι 6 το πρωί και η ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες έχει ήδη ξεκινήσει. Μας φέρνει σε αδιέξοδο στο να έχουμε κι εμείς καθυστέρηση στο να παρευρεθούμε στη θέση εργασίας μας. Για ποιο κράτος μιλάμε? Κοιτάξτε από τι ώρα έχω ξεκινήσει. Αυτοκίνητο να πάρω, δεν υπάρχει χώρος να παρκάρεις και πηγαίνω με αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι προτίμησαν να ξυπνήσουν πιο νωρίς από το να εγκλωβιστούν στην κίνηση. Αυτό είναι άδικο που κάνουν. Και ταλαιπωρία μεγάλη. Είναι άδικο γιατί δεν είναι δικό τους το μετρό. Έχουμε πληρώσει και εμείς, ο υπόλοιπος κόσμος που ταλαιπωρείται. Πού να πας τώρα, Ο Γολγοθάς των πολιτών από τις 24 ώρες απεργίες των εργαζομένων στο μετρό συνεχίζεται. Πάω στη γεωπονική σχολή, οπότε θα κατέβω στο Θησίο και θα περπατήσω μετά κανένα 25 λεπτό με τα πόδια. Στις κινητοποιήσεις προσθέθηκε η δύο ώρες στάση εργασίας των εργαζομένων στον ηλεκτρικό και το τραμ. Αρκετοί ήταν εκείνοι που κατάφεραν εύκολα να επιβιβαστούν σε κάποιο λεωφορείο. Ωστόσο, η τύχη τους δεν συνεχίστηκε αφού εγκλωβίστηκαν στην κίνηση. Λεωφορεία δεν έχει, μετρό δεν έχει, τρόλεϊ δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Και πού πηγαίνει? Ομόνοια. Ο Υπουργός Ανάπτυξης καταγγέλει ότι μεγάλο